8 Ιουνίου και μέχρι τις 20 Ιουνίου το βράδυ, ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στην ΕΕΤΑ. Α, μάλιστα. Άρα από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 20 Ιουνίου και οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς, για τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών, μπορούμε να το έχουμε και τίτλο. Okay. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελληνική Πολιτεία. Ξεκίνησε το 2008. Βέβαια, μέχρι το 2014 ουσιαστικά ήταν αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους. Μετά άρχισε να αυξάνει η ελληνική συμμετοχή. Ένα νούμερο θα σας πω, ότι το 2014 ήταν 12 εκατομμύρια ελληνική συμμετοχή και 173 εκατομμύρια η κοινοτική. Το 2018-2019 ήταν εντελώς αντίστροφα τα πράγματα, 140 εκατομμύρια η ελληνική συμμετοχή και 60 περίπου εκατομμύρια η κοινοτική. Αυτή η αναλογία πώς προέκυψε η αλλαγή? Προέκυψε διότι βάσει του προγράμματος η ευρωπαϊκή συμμετοχή μειώνεται. Το 2022 που θα λήξει το ΕΣΠΑ, αυτή η περίοδος η χρηματοδοτική, θα λήξει και το πρόγραμμα. Την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο δεν θα υπάρξει κοινοτική συμμετοχή. Χρήματα εμείς θα έχουμε για μετά το 2022? Είναι θέμα της ελληνικής πολιτείας βέβαια να αποφασίσει αν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Υποθέτω ότι θα αποφασίσει να το συνεχίσει. Πάντως για αυτή την περίοδο έχει εξασφαλιστεί το ποσό. Ακριβώς, έχει κλείσει. Φέτος, να δώσω κάποια νούμερα, ναι. Θα υπάρξει μια μεγάλη αύξηση του ποσού, 270 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων 210 θα είναι οι ελληνικοί πόροι και 60 θα είναι οι κοινοτικοί. Του χρόνου θα είναι ακόμη με διαφορετική αναλογία υπέρ των ελληνικών πόρων. Πείτε μας τώρα για την αναλογία. Ναι. Για την αναλογία θέλουμε να μάθουμε των αναγκών που υπάρχουν. Κοιτάξτε, πέρσι οι έγκυρες, να το πω έτσι, αιτήσεις αφορούσαν 141.000 παιδιά. Ναι. Από αυτά μπορέσαμε και δώσαμε βάσο στα 127.000 παιδιά. Φέτος στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις. Γι' αυτό και υπήρξε μεγάλη αύξηση του ποσού. Άρα λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι οι αιτήσεις θα είναι φέτος οι ίδιες, 141.000 παιδιά, χρειάζονται 270 εκατομμύρια και με βάση αυτό έγινε η έγκριση του συγκεκριμένου. Για να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Σημαντικό. Να το πούμε διαφορετικά. Να μείνει κανένα παιδί χωρίς βάουτσες. Από αυτά που αιτούνται. Γιατί το αν θα βρει θέση εξαρτάται και από το. Πείτε το αυτό λίγο να το καταλάβουμε. Τι εννοείτε? Δυστυχώς υπάρχει σε κάποιες περιοχές της χώρας υπάρχει έλλειμμα θέσεων. Δεν έχουμε την υποδομή δηλαδή. Ακριβώς, έχουμε το βάουτσερ και δεν έχουμε την υποδομή. Βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε ιδιωτικούς είτε δημοτικούς. Γιατί το πρόγραμμα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημοτικούς. Λοιπόν, σε κάποιες περιοχές έχουμε προβλήματα. Έχουμε ελλείμματα. Το θέμα λοιπόν είναι από τα 41-45.000 παιδιά, πόσο θα πάνε, ας πούμε, εάν θα βρουν όλα θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, το 90% θα βρει. Αλλά επαναλαμβάνω, θα υπάρξουν και κενά λόγω ελλείψεως δομών. Άρα, πέρσι που είχαμε 141.000 έγκυρες αιτήσεις, οι 127 που λέτε πήγαν τα παιδιά τους ή απλώς πήραν το βάουτσερ, για να καταλάβω? Από τα 127.000 βάουτσερ που δώσαμε, τα 119-120 βρήκαν θέσεις. 7-8 μείναν απ' έξω. Βέβαια, καλά κάνεις και το ρωτάς. Ναι, γιατί έχει σημασία αυτό. Ναι, βέβαια, να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ότι αλλάζουν και οι γονείς πόλη που κατοικούν, τα δεδομένα, τα εργασιακά τους, τα γονιακά τους, κατά συνέπεια δημιουργούνται και τέτοιου είδους προβλήματα. Πάντως, εκτιμάται για τις ανάγκες των παιδιών χρειάζονται κάθε χρόνο 270 εκατομμύρια, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης. Και ότι πρέπει να υπάρξουν και καλύτερες υποδομές, που νομίζω ότι είναι δουλειά των Δήμων αυτό. Είναι δουλειά της πολιτείας, θα λέγαω. Συνολικά. Συνολικά. Τα πολιτεία εννοώ την κεντρική βέβαια διοίκηση και τις περιφέρειες και τους Δήμους. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή να σας πω ότι υπάρχουν σε εξέλιξη πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τις περιφέρειες για ανέγερση νέων βρεφονηπιακών σταθμών. Ναι. Στην περιφέρεια Αττικής, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι χρηματοδοτούν 30 περίπου βρεφονηπιακοί σταθμοί. Παράλληλα με αυτό, το Υπουργείο Εργασίας έχει ξεκίνησει από πέρσι ένα πρόγραμμα ταχύρυθμης δημιουργίας νέων τμήματων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε ήδη υπάρχοντα κτίρια μπορούν οι Δήμοι, είτε δικά τους είτε νοικιαζόμενα, παίρνουν χρήματα για να διαμορφώσουν τους χώρους και να τους εξοπλίσουν προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν. Πάντως βλέπω ότι είναι μεγάλο θέμα και για τους Δήμους, γιατί κάπου διαβάζεται ο Δήμος της Αθήνας συγκεκριμένα, όσο τα ξέρετε, ότι νομίζω ότι έχει 90
σταθμούς, 90 σταθμούς και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλοι, δεν λειτουργούν όλοι. Λόγω έλλειψης προσωπικού. Λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε, λόγω, δεν το, στο είναι, θέμα, είναι θέμα. Ναι, καλά έκανες. Υπάρχει και τέτοιο θέμα που λέει ο Μάνος. Όχι, τα συγχρήματα. Προσέξτε, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το πρόγραμμα το δικό μας, το συγχρηματοδοτούμενο που η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης χειρίζεται, είναι συγχρηματοδοτούμενο, το είπα. Ναι, υπάρχουν όμως παράλληλα με αυτό και οι Δήμοι, κάθε Δήμος μπορεί να πάρει παιδιά δημοτών του τα οποία δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Α, και να φροντίσει ο ίδιος να το. Και... Α, να το κάνει με. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, οι δημότες συνήθως επιβαρύνονται με ένα τίμημα, μικρό βέβαια, συνήθως, αλλά επιβαρύνονται όμως. Να επίσης διευκρινίσω εδώ ότι το πρόγραμμα το δικό μας δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Είτε είναι γιατί αυτοαπασχολούμενες, είτε αυτοαπασχολούμενες οι μητέρες, είτε είναι μισθωτές ορισμένου ή ορίστου χρόνου, είτε άνεργες βέβαια. Προσέξτε, εδώ είναι μεγάλη κατηγορία που τις καλύπτουμε εντελώς κάθε χρόνο. Όλες καλά άνεργες. Κάνετε και τους καλύπτετε. Γιατί υπήρχε μια ανατροπία και μια αντίληψη παλιότερα ότι πας στο παιδικό σταθμό αν εργάζεσαι. Δηλαδή, αν είσαι άνεργος, θα στείλει τη δουλειά κάποιος άλλος. Δεν τρέξει. Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά το λέτε. Για πείτε μας λίγο γιατί γίνεται αυτή η διάκριση με τους δημοσίους υπαλλήλους. Διότι όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008, οι κοινοτικοί θεώρησαν ότι, κρίνοντας από τα δικά τους δεδομένα, ότι πιθανώς οι δημόσιοι οργανισμοί, οι μεγάλοι, έχουν και δικούς τους παιδικούς σταθμούς. Ισχύει αυτό. Ισχύει στην Ευρώπη, όχι εδώ. Και εδώ, στην Ελλάδα ισχύει. Εγώ από ό,τι ξέρω. Που λέμε εδώ, έχει παιδικού σταθμού. Η Ελληνική Τράπεζα έχει παιδικού σταθμού. Η Τράπεζα τη Ελλάδα. Η Βουλή. Η Εθνική Τράπεζα. Μπορώ να σα απαριθμίσω καμιά εκατοστή. Γι' αυτό σα το λέω. Όπω επίση τα παλιά τα χρόνια, στου δημοτικού παιδικού σταθμού, προτεραιότητα είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Τώρα έχει αντιστραφεί. Να βρεθεί μια μαστόμη. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο ακόμη πραγματάκια. Χρηστικά. Πρώτον, γιατί είναι τόσο μικρό το διάστημα, το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων. Μας είπατε πριν από 20 μέρες. Και γιατί να μην είναι παραπάνω. Για να μπορέσουμε, κοιτάξτε, στόχος είναι, γιατί υπάρχει κάθε χρόνο μια πίεση, να τελειώνουν γρηγορότερα, ούτως ώστε να μπορούν οι γονείς να ξέρουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Φέτος έχουμε και μια άλλη καινοτομία, να το πω έτσι. Πέρσι, λόγω ελλείψεως και των αγγείων πόρων τον Ιούνιο έκαναμε την πρώτη κατανομή, όπου δίναμε τα περισσότερα βάουτσερ βέβαια, και το Σεπτέμβριο ερχόμαστε και συμπληρώναμε τα κενά. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν κενά, δίναμε και άλλα βάουτσερ. Φέτος, για να διευκολύνουμε και τους φορείς, είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους. Καλός είναι ο προγραμματισμός, απλώς λέω, δεν ξέρω και τι δικαιολογητικά απαιτούνται. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, εμείς θα βγάλουμε τα οριστικά αποτελέσματα 22 Ιουλίου. Ιουλίου. Είναι ήδη αργά, γιατί κοιτάξτε, 15 Ιουλίου, 12 Ιουλίου θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες. Θα έχει δικαίωμα κάθε μητέρα η οποία βλέπει ότι δεν εγκρίθηκε η αίτησή της να κάνει ένσταση. Αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό κλπ. Αυτό μας πάρει 5 μέρες. Οπότε τα οριστικά βγαίνουν 22 Ιουλίου. Είναι πολύ. Και ποιο είναι το ποσό του βάουτσερ? Εξαρτάται το παιδί. Αν είναι βρέφος, ξεκινάει από 2.400 και φτάνει 2.950. Για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο. Αν είναι παιδί από 2,5 ετών έως 4 ετών, ξεκινάει από 1.850 και φτάνει τα 2.350. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κοτσόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ελπίζω να ξαναπούμε όταν πλέον μπούμε στη διαδικασία και δούμε σε απόλυτους αριθμούς τι έχουμε μπροστά μας, τις αναλογίες. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Απασχολεί πάρα πολλές χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Και ξέρεις, Μάνο μου, γιατί ρώτησα για τα χρήματα. Γιατί εγώ το έχω απορία, θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα, όπως λες, να τρέξει και το πρόγραμμα, να το ρωτήσουμε στον κύριο Κοτσόπουλο. Εγώ έχω την εξής απορία, επειδή έχουμε παιδιά και οι δύο. Βέβαια, στους παιδικούς σταθμούς τα πηγαίναμε χρόνια πριν. Ωραία. Όταν τα πηγαίναμε, που δεν υπήρχαν βάουτσερ, που δεν υπήρχαν. Που ήταν, δεν υπήρχε και κρίση, παίρνανε και περισσότερα χρήματα ο κόσμος. Θα έλεγα ότι η τιμή ενός παιδιού, ας πούμε, 4-5 ετών, σε ένα παιδικό σταθμό δηλαδή, ήταν 300 ευρώ τότε. Σωστό. Και λέω εγώ τώρα, μετά από μία κρίση, εσωτερική υποτίμηση. Οι παιδικοί σταθμοί που συμβάλλονται ουσιαστικά μέσω των βάουτσερ με το ελληνικό δημόσιο έχουν τις ίδιες τιμές με
τα προκρίσει επίπεδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό, σε αυτό είναι το θέμα. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Όπως είπες, θα το δούμε το θέμα μόλις τρέξουν, να δούμε σε απόλυτους αριθμούς τι γίνεται. Και καλημερίζουμε την Έρικα Βαλιάνου. Καλημέρα, Έρικα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε σας. Που είσαι και σήμερα εδώ. Καλημέρα. Να μας βοηθήσεις, να μας πεις τι γίνεται με τους κώδικες ποινικής δικαιοσύνης. Και πιο πολύ να καταλάβουμε και την αντίδραση της Ένωσης Αγγελέων, γιατί έχει μια σημασία τώρα. Και γενικότερα τις αντιδράσεις. Γιατί θα έλεγα στην αρχή που μας είχαν ενημερώσει από την Ένωση, συμφωνούσαν σε κάποια πράγματα, είχαν παρατηρήσεις. Τώρα λένε ότι οι παρατηρήσεις τους δεν έγιναν αποδεκτές. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε.